Η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλαπλές στοχεύσεις. Πρώτον, να συσκοτήσει την αιτία των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα. Και ένα από τα προβλήματα αυτά είναι και η υπερχρέωση των λαϊκών οικοκυριών. Δεύτερον, να συγκαλύψει τη σύμπλευση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στις στρατηγικές επιλογές. Και τρίτον, να χειραγωγήσει και να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Το ΚΚΕ καταψηφίζει στο πρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών την κυβερνητική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, που αποτελεί όμως τη συνέχεια των πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και ακόμη μια φορά λοιπόν μέσα στη Βουλή θα καταψηφίσουμε και τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τις πολιτικές τους. Και καλούμε την εργατική τάξη, τους αυταπασχολούμενους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους νέους και τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων να περάσουν στην αντεπίθεση. Να ισχυροποιήσουν την κοινωνική τους συμμαχία οργανώνοντας την πάλι ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο, που δεν είναι άλλος τα μονοπόλια και τα συμφέροντά τους, το κράτος τους, τη διακρατική καπιταλιστική ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα πολιτικά κόμματα που υπηρετούν και εξοραίζουν το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα. Ας έρθουμε τώρα στην αιτία κατά την οποία προέκυψε αυτή η πρόταση δυσπιστίας. Υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά, διαχείριση του ιδιωτικού ληξιπρόθεσμου χρέους. Πόσο ανέρχεται αυτό το ιδιωτικό ληξιπρόθεσμο χρέος? 233 δισεκατομμύρια. Και αυτό δεν είναι μόνο στις τράπεζες, γιατί κάποιοι στοχοποιούν τις τράπεζες. Τα 90,5 δισεκατομμύρια είναι τα κόκκινα δάνεια προς τις τράπεζες. 105,3 δισεκατομμύρια χρωστάνε στην εφορία, ληξιπρόθεσμα. Και 37 δισεκατομμύρια στα ασφαλιστικά ταμεία. Και εδώ πέρα προκύπτει το ερώτημα, ποια είναι η αιτία αυτής της υπερχρέωσης? Είναι το κακό το ριζικό? Είναι η άφρονη στάση ατομική? Είναι ο Θεός που μας μισεί? Εμείς το λέμε καθαρά. Οι αιτίες είναι πολύ συγκεκριμένες. Την περίοδο των παχιών αγελάδων για το καπιταλιστικό σύστημα, για το κεφάλαιο, τα λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι αγρότες, δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους μέσα από το εισόδημά τους. Είτε αυτές ήταν στεγαστικές ανάγκες, είτε ήταν οι ανάγκες οι οποίες χρειαζόταν για την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή για την καλλιέργεια της αγροτικής τους κλήρου. Και έτσι κατέφευγαν στον δανεισμό. Βεβαίως, υπήρχε και για μια περίοδο μια πολύ μεγάλη πίεση από τις τράπεζες, γιατί ήθελαν να βρουν διέξοδο τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια στην απέλπιδα προσπάθειά τους να μην ξεσπάσει άμεσα η κρίση. Η όποια αναστολή της εκδήλωσης της κρίσης όχι μόνο δεν την απέτρεψε, αλλά την οδήγησε αυτή να εκδηλωθεί με ακόμη μεγαλύτερη σφοδρότητα και οξύτητα, παίρνοντας παγκόσμια χαρακτηριστικά με την κρίση του 2008-2009. Η καπιταλιστική λοιπόν κρίση ήταν η αιτία και όχι ο καζινοκαπιταλισμός ή η τραπεζοκρατία. Αλλά φοβάστε να το αναφέρετε. Αυτή οδήγησε στην επίθεση, στη σφοδρότατη επίθεση από όλες τις κυβερνήσεις και από τις ελληνικές μέσα από τα μνημόνια στα δικαιώματα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Οδήγησε σε μισθούς πείνας και σε συντάξεις φτώχειας. Μετέτρεψαν ένα τέτοιο πλαίσιο στην αγορά εργασίας για να μετατραπεί ο εργαζόμενος σε αναλώσιμο εξάρτημα για τους βιομήχανους και τους επιχειρηματίες, πολύ φτηνός για να μπορεί να προχωρήσει η καπιταλιστική ανάκαμψη. Η επιδείνωση αυτής της θέσης των λαϊκών στρωμάτων από την επίθεση αυτή έγινε ακόμη χειρότερη μέσα από την φοροεπιδρομή που εξαπολύθηκε από όλες τις κυβερνήσεις για τη δημοσιονομική εξυγίανση. Για να γίνει τι δηλαδή? Για να δημιουργηθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος να στηριχτούν η επιχειρηματική δραστηριότητα, η επιχειρηματικότητα, αλλά και να χρηματοδοτηθούν οι δαπάνες για τον ΝΑΤΟ, 4 δισεκατομμύρια το χρόνο, τα εξοπλιστικά προγράμματα και οι υπόλοιπες ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Μέσα από αυτή την φοροεπίθεση προέκυψε και το μαξιλάρι που περηφανεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ των 37 δισεκατομμύριων ευρώ. Αυτά είναι τα ματωμένα πλεονάσματα του κόσμου που θέλει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να δοθούν στους επιχειρηματικούς ομίλους. Το αποτέλεσμα,
είναι αποκαλυπτικό. Θα αναφέρω δύο στοιχεία. Στοιχείο πρώτο. Τα χρέη προς τις εφορίες, όσοι χρωστούν μέχρι 5.000 ευρώ, και αυτό είναι 3.549.000 αφημοί, δηλαδή το 87,3% αυτών που χρωστάει στην εφορία, χρωστάνε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή χρωστάει μόνο το 2, μόλις το 2,8%. Δηλαδή το 87% αυτών που χρωστάει στην εφορία, χρωστάει στο σύνολο των ληξιπρόθεσμων εισφορών μόνο το 2%. Και είναι μέχρι 5.000. Αυτοί είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές? Είναι τα λαϊκά στρώματα που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στη φοροεπιδρομή που τους επιβάλλατε όλες οι κυβερνήσεις? Ας δούμε και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Στα 2 εκατομμύρια περίπου που χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία, το 80% αυτοί που χρωστάνε μέχρι 15.000 είναι και αυτοί στρατηγικοί κακοπληρωτές. Το 80% από αυτούς χρωστάνε μέχρι 15.000 και αποτελούν μόλις το 15% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Να λοιπόν ποιοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Και φαίνεται από όλα αυτά ότι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση είναι το καπιταλιστικό σύστημα, βεβαίως, με τις κρίσεις του. Είναι η επίθεση η οποία δεχτήκανε για να θωρακιστούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι πολιτικές που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις. Και όχι η ατομική ευθύνη του καθενός που ήταν απερίσκεπτοι και δεν βλέπαν τι έπρεπε να κάνουν. Και σήμερα έρχεστε και τους λέτε, που τους οδηγήσατε σε αυτή την κατάσταση, να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω και λάδι μου. Και βεβαίως, μήπως τα πράγματα θα είναι καλύτερα αύριο, το επόμενο διάστημα? Γιατί και σήμερα υπάρχουν αυτές οι συνθήκες της νέας καπιταλιστικής κρίσης σε διεθνές επίπεδο, που αποτέλεσε τη θριαλίδα η πανδημία και όχι την αιτία. Γιατί ο χαρακτήρας παραμένει χαρακτήρας της καπιταλιστικής κρίσης. Και μέσα από αυτά τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση έρχεται να σηματοδοτήσει μια νέα επίθεση σε ό,τι έχει απομείνει από τα εργασιακά δικαιώματα. Τσακίζεται όποιο υπόλοιπο λαϊκό δικαιωμάτων υπάρχει. Θυσιάζεται τις ανάγκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων στο βωμό της ανάκαμψης της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Έχετε απασφαλίσει συνολικά την κατάσταση στην αγορά εργασίας και εδώ να είστε σίγουροι ότι σπέρνετε ανέμους, αλλά θα θελήσετε θύελλες από το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Και από την άλλη μεριά έρχεστε και λέτε ότι θωρακίζετε την κοινωνία από την πανδημία με την ατομική ευθύνη. Εδώ έχετε αφήσει αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα υγείας, όχι μόνο εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλήθεια, ποιες κυβερνήσεις ήταν αυτές οι οποίες έκλεισαν τα νοσοκομεία λοιμοδονώσεων? Η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Γιατί η δικαιολογία ήταν ότι δεν υπάρχουν πανδημίες. Ποιος έκλεισε το νοσοκομείο Θώρακο στην Πάτρα? Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Που ήταν εξειδικευμένο νοσοκομείο σε παθήσεις του πνεύμωνα. Να λοιπόν πόσα όπλα περισσότερα θα μπορούσαν να υπήρχαν. Και σήμερα, τι κάνετε? Βάζετε την ατομική ευθύνη ως προπέτασμα για να συγκαλύψετε την ασυδοσία στους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε πυρήνες εξάπλωσης της μόλυνσης, της πανδημίας, να συγκαλύψετε τον τεράστιο συνωστισμό που με δικές ευθύνες υπάρχουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα σχολεία. Αλλά το νομοσχέδιο για το οποίο έγινε αφορμή για να κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Δεν αποτελεί, όπως ισχυρίστηκε ο κύριος Κουρλέτης χθες, ανατροπή στα δεδομένα τα οποία είχαμε, αλλά τη συνέχεια και τη συμπλήρωση των δεδομένων που υπήρχαν της ολοκλήρωσης της εικόνας του παζλ. Ξεκινώντας από τον νόμο Κατσέλη που είχε μερική προστασία υπό προϋποθέσεις, μερική προστασία. Ξυλώθηκε το pullover σταδιακά. Προχωρήσαμε στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για να διευκολυνθούν. Κατά με ιδιώνυμο. Μετέτρεψε η κυβέρνηση σε ιδιώνυμο αδίκημα την παρεμπόδιση των πληστηριασμών. Έστελνε τα ΜΑΤ για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές που εμπόδιζαν τους πληστηριασμούς. Και σήμερα τσακώνεστε για το ποιος έχει βάψει πιο πολύ τα χέρια του με αίμα. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε καθαρά, μπορεί να υπάρχουν πολλές προτάσεις στο τραπέζι για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα ληξιπρόθεσμα χρέη των λαϊκών οικοκυριών,
των επαγγελματιών των αυταπασχολούμενων. Όμως εμείς λέμε ότι υπάρχουν μόνο δύο λογικές, δύο γραμμές που συγκρούονται. Η μία γραμμή, αυτή που αποδέχεστε όλοι οι υπόλοιποι, είναι η εξής. Να διαχειριστούμε τα κόκκινα δάνεια για να εξυγειανθούν και να κεφαλοποιηθούν οι τράπεζες και να ισχυροποιηθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Να διασφαλιστεί η δημοσιονομική πειθαρχία πληρώνοντας τα χρέη τους εφορές και στα ασφαλιστικά ταμεία, ούτως ώστε το αστικό κράτος να ισχυροποιήσει τη θέση του ως συλλογικός καπιταλιστής. Και αυτά θα γίνει σε βάρος των υπερχρεωμένων λαϊκών στρωμάτων. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Και αυτές είναι οι προθέσεις σας. Και οι άλλοι είναι η πρόταση του ΚΚΕ, η οποία λέει ότι πρέπει να ανακουφιστεί ο λαός από την υπερχρέωση. Και πώς θα γίνει αυτό? Με το κούρεμα. Με το κούρεμα και απέναντι στις τράπεζες και στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία. Και έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου. Θα την καταθέσω λίγο στα πρακτικά. Άρα λοιπόν να πληρώσουν οι τράπεζες και να πληρώσει και το κράτος τους. Έτσι λοιπόν, στην πρόταση που κατέθεσε η κυβέρνηση, έχουμε τους πληστηριασμούς που επιταχύνονται για να ρευστοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία αυτών που χρωστάνε ή να υπάρξει εξοδικαστικός συμβιβασμός, λέει η κυβέρνηση. Και τι θα σημαίνει αυτό? 240 δόσεις. Δηλαδή για 20 χρόνια θα είναι όμοιροι. Και εδώ σήμερα μια εφημερίδα, όλος τυχαίος, είχε μέσα πόσες δόσεις έχουν. 15 δόσεις υπάρχουν. 240 δόσεις για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, 120 δόσεις για τα χρέη προς τις εφορίες στα εξυπρόσδεμα, 120 δόσεις για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, άλλες 120 δόσεις, 48 πάγιες δόσεις. Πεθαίνει να μετράει ο άνθρωπος τις δόσεις στο τέλος. Το μετατρέπεται δηλαδή επί της ουσίας τον κόσμο σε σκλάβο των τραπεζών και του κράτους τους. Και από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς είμαστε καθαροί. Όσο δεν καταευάλω τα νοικοκυριά, κύριε Πρόεδρε, θα χρησιμοποιήσω και τη δευτερολογία μου. Όσο δεν καταευάλω τα νοικοκυριά τα οποία λέτε και τα οποία έχουν εισόδημά σου 7.000 ευρώ, τι τους λέτε? Ότι θα γίνουν νοικιαστές στο σπίτι τους. Θα πληρώνουν για 12 χρόνια νίκιο και εδώ είναι ο χλεβασμός. Και μετά τα 12 χρόνια θα το εξαγοράσουν. Με τι? Πώς θα το εξαγοράσουν? Κάντε πλάκα. Πού θα τα βρουν τα χρήματα, εκτός αν πάρουν τον τζόκερ? Μόνο έτσι. Πώς θα αποταμιεύει με 7.000 το χρόνο, μπορείς και να αποταμιεύσεις για να αγοράσεις σπίτι, όταν σου έχουν διαγραφεί όσα έχεις δώσει για την εξυπηρέτηση του δανείου και όσα δίνεις για νίκαια? Και πολύ μεγαλύτερη κοροϊδία και χλεβασμός είναι αυτό το οποίο λέτε για τη δεύτερη ευκαιρία. Για σκεφτείτε, ένας αγρότης, ο οποίος θα χάσει τα χωράφια του, θα χάσει το τρακτέρ του και τα μηχανήματά του, ποια δεύτερη ευκαιρία θα έχει μετά να ξανακαλλιεργήσει? Τι θα καλλιεργήσει? Εργάτης γης στο πολύ να γίνει. Αυτή είναι η δεύτερη ευκαιρία που του δίνεται. Όμως στις ανώνυμες εταιρείες κεφαλοποιητικού χαρακτήρα έχουν πολλαπλές ευκαιρίες, όχι μόνο δεύτερες ευκαιρίες. Έχουν τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των δανείων. Έχουν τη δυνατότητα κουρέματος των δανείων. Έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάζονται, να γίνονται θυγατρικές, να πουλούνται και να αγοράζονται. Και μια σειρά άλλα πάει. Δεν έχω το χρόνο να τα αναφέρω. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση νόμου του ΚΚΕ, την οποία δεν την καταθέσαμε μόλις τώρα, τον Ιούλιο. Τη είχαμε καταθέσει και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Τη χλέβασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Όπως τη χλέβασε και η Νέα Δημοκρατία που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Όπως τη χλέβασε και το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα η τόσο ευαίσθητη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχτηκε ούτε καν την πρόταση που κάναν πολλοί δήμοι στη χώρα να μπορούν με αιτιολογημένη απόφαση στα δημοτικά συμβούλια να διαγράφουν χρέη ως 500 ευρώ. Ως 500 ευρώ. Ακούστε το έγκλημα το φοβερό ανθρώπων οι οποίοι είναι εξαθλειωμένοι και δεν το απορρίψατε ως κυβέρνηση. Θα πει κάποιος, καλά αυτά που λέτε. Εδώ υπάρχει όμως και η πρόταση. Η πρόταση του Μέρα 25 για τον Οδυσσέα, ο οποίος συγκρούεται με τον Ηρακλή τώρα. Καταλαβαίνετε περί τίνου σοβαρότητα μιλάμε. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε εδώ. Τι λέει για τα κόκκινα δάνεια ο Οδυσσέας και η πρόταση του Μέρα? Ότι αυτά θα μεταφερθούν σε μπαντ-μπαντ, σε δημόσια. Δηλαδή το κράτος θα τιτλοποιήσει αυτά τα δάνεια, θα δώσει χρήμα επί της ουσίας στις τράπεζες και θα πάρει τα κόκκινα δάνεια. Καλύτερη πρόταση για τις τράπεζες δεν υπάρχει από αυτή. Πιο τράπεζο-κεντρική πρόταση δεν υπάρχει. Και θα πληρώνουν είτε ως υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή θα πληρώνουν ως φορολογούμενοι για την εξυγίαση των τραπεζών.
Πρέπει οι τραπεζίτες να κάνουν τραπέζι στον κύριο Βαρουφάκη, έχουμε τη γνώμη. Από αυτή την άποψη λοιπόν επιβεβαιώνω ότι υπάρχουν δύο πολιτικές. Δεν μπορεί να πάντα σε δύο βάρκες. Ή θα είσαι με τα μονοπόλια της τράπεζας και τον καπιταλισμό, ή θα είσαι με το λαό και το σοσιαλισμό. Αλλά ακόμη και αυτό το οποίο κάνετε αναδεικνύει τη σημασία. Γιατί το κάνετε τώρα? Είναι απλός ο λόγος. Άμα δείτε την πρόταση την οποία φέρνετε για την εξυγείαση των επιχειρήσεων, από δυνατότητα που είχε ο διαχειριστής να λύονται αυτόματα όλες οι συμβάσεις, το κάνατε αποφασιστικότητα. Κατευθείαν με το που κατατίθεται η πτώχευση, λύονται όλες οι συμβάσεις. Χωρίς αποζημίωση. Που σημαίνει τι? Θέλετε καθαρές τις επιχειρήσεις για τους νέους ιδιοκτήτες. Να μην έχουν τα βάρη του εργατικού κινήματος και των κατακτήσεών του. Άρα λοιπόν με τον νόμο αυτό θέλετε να συγκεντρώσετε τη γη, να συγκεντρώσετε τα ακίνητα, αλλά και την οικονομική δραστηριότητα σε όλο και λιγότερα χέρια. Και επειδή βεβαίως μόνο αυτά δεν είναι αρκετά, προχωράτε και σε θωράκιση. Με τους καταστατικούς μηχανισμούς, αλλά και με το νομοθετικό πλαίσιο. Έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ αμερικανόπνευστους θεσμούς στη δικαιοσύνη. Για παράδειγμα, την ποινική συνδιαλλαγή, την ποινική διαπραγμάτευση και μια σειρά άλλες τέτοιες όμορφες αμερικανιές. Που επί της ουσίας έβαζε την ίδια μοίρα το φτωχό με τον πλούσιο για να διαπραγματευτούν και ποιος θα νικήσει. Ο πλούσιος θα νικήσει, είναι καθαρά. Κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ το υπερπρονόμιο που είχαν οι εργαζόμενοι, απαιτήσει των εργαζόμενων κατά την αναγκαστική εκτέλεση, πληστηριασμό και πτώχευση. Είναι εδώ ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης. Θα σας θυμίσω ότι σε μια πρωτοβουλία που είχατε πάρει, είχαμε συζητήσει τότε την τροπολογία του ΚΚΕ που την ξανακαταθέσαμε. Και είπατε ότι θα πάρετε εσείς την πρωτοβουλία να φέρετε. Τη Δευτέρα έχετε την ευκαιρία να τοποθετηθείτε και να πείτε αν αποδέχεστε την πρόταση του ΚΚΕ να φέρετε δικιά σας πρόταση που αποκαθιστά το υπερπρονόμιο των εργαζόμενων όσον αφορά τις αναγκαστικές εξελίξεις. Αλλά το πιο ουσιαστικό απ' όλα που πάει το πράγμα είναι αυτό το οποίο έχει η πρόταση, η έκθεση Πισαρίδη. Τι λέει? Λέει ότι η δικαιοσύνη, ακούστε τι λέει, από παράγοντας αβεβαιότητας πρέπει να μετατραπεί σε παράγοντα εμπιστοσύνης για τις επενδύσεις. Δηλαδή η δικαιοσύνη μετατρέπεται σε εργαλείο για τους επιχειρηματικούς ομίλους και για τα μονοπόλια. Αυτό αποτελεί την αποκάλυψη της δικτακτορίας του κεφαλαίου. Να είμαστε καθαροί. Δεν υπάρχει καμία άλλη δικαιολογία. Και βεβαίως, επειδή φρέσκα κουλούρια έχει ο Φούρναρης, δεν θα αναφερθούμε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που έκανε ως κυβέρνηση. Γιατί λέει αναγκάστηκε. Αν και πανηγυρίζει για τα 37 δις. Αντιφάσεις είναι αυτές. Θα πούμε τα πρόσφατα. Γιατί μιλάει για τις προοδευτικές συμμαχίες και την αναγκαιότητά τους. Για να δούμε λοιπόν πώς θα οικοδομηθεί αυτή. Όταν πανηγύριζε ο ΣΥΡΙΖΑ για το Ταμείο Ανάκαμψης και την προώθηση ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ή όταν έρχεται χθες ο κύριος Τσακαλώτος, προχθές, στο νομοσχέδιο και λέει ότι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αναδιαρθρωθούν με έναν τρόπο πιο δίκαιο και πιο αναπτυξιακό. Μα είναι ποτέ δυνατόν να ζητάς να ισχυροποιηθεί ο αντίπαλος της εργατικής τάξης? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντίπαλος της εργατικής τάξης όλων των λαών. Η επιχειρήση είναι αντίπαλος της εργατικής τάξης. Αυτό δεν λέει η ταξική διάρθρωση της κοινωνίας, ότι υπάρχουν τάξεις που συγκρούονται? Αλλά φαίνεται στα αμερικάνικα και στα βρετανικά κολέγια αυτά είναι παλιά ξινά στα φύλλα. Έτσι λοιπόν αποτελεί πρόκληση το να μιλάς τώρα που είσαι αντιπολίτευση για ανισότητες και από την άλλη μεριά να υποτάσσεις την εργατική τάξη στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήρων, στο βασικό του αντίπαλο. Να υπονομεύεις και να εχθρεύεσαι την ταξική πάλη ως το βασικό μοχλό αλλαγής και ανατροπής της κοινωνίας. Και να λες την εργατική τάξη, κοίταξε να δεις, στήριξε με ως κυβέρνηση και θα σου λύσω τα προβλήματα. Όπως θα λύσεις και πριν. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Από αυτή την άποψη λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω με αυτή, μονόδρομος για το λαό, για την εργατική τάξη, αν θέλει να δει καλύτερες μέρες, να διεκδικήσει δηλαδή μέτρα που να του βελτιώνουν τη θέση, δεν είναι να στηρίξει και να εμπιστευτεί την όποια αστική κυβέρνηση, ανεξάρτητα του προσδιορισμού του επιθετικού, αλλά είναι να συγκρουστεί με τις πραγματικές αιτίες που υπονομεύουν την ικανοποίηση των αναγκών του,
να συγκρουστεί και να ανατρέψει τους συσχετισμούς δύναμης για να φέρει συνολικότερες ανατροπές σε κοινωνικό επίπεδο.